του Ολύμπου επωνόματι της Αγίας Τριάδος, πολλά παρολύμπια χωριά έχουν ενοριακούς ναούς, οι οποίοι τιμούνται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν σήμερα έρχονται οι άνθρωποι εδώ στο βουνό του Ολύμπου, όχι να προσευχηθούν στα είδωλα, στους 12 θεούς του Ολύμπου, αλλά έρχονται και προσεύχονται προς τον αληθινό Θεό, προς την Αγία Τριάδα. Το μοναστήρι εδώ είναι κτίσμα τουλάχιστον του 14ου αιώνα. Και λέω τουλάχιστον διότι δεν γνωρίζουμε τα πρώτα στοιχεία, δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι κτήτορες της μονής. Η πιο παλιά γραπτή μαρτυρία που έχουμε είναι από ένα βιβλίο προθέσεως το οποίο έχει βρεθεί και το οποίο χρονολογείται από το 1380. Έτσι ξέρουμε ότι από τότε τουλάχιστον είχε ζωή εδώ το μοναστήρι. Η προφορική παράδοση θέλει το μοναστήρι να είναι λίγο παλαιότερο από την εποχή του Ανδρονίκου του Δευτέρου. Αυτά όμως όλα μας τα λέει η προφορική παράδοση. Εμείς στην έρευνά μας για την ιστορία της μονής δεν έχουμε βρει κάτι γραπτό για να βασιστούμε και να πούμε ότι είναι της εποχής του Ανδρονίκου του Δευτέρου. Στοιχεία για το μοναστήρι αρχίζουμε να έχουμε αρκετά από τον 17ο αιώνα και μετά. Η μελέτη της ιστορίας της Ιεράς Μονής από τους πατέρες άρχισε καταρχάς από την έρευνά μας στο αρχαιοφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Μονή ήταν πάντοτε σταυροπηγιακή. Αυτό σημαίνει ότι ανήκε πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και επίσης υπήρχε αλληλογραφία ανάμεσα στη Μονή και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι θελήσαμε να βρούμε στοιχεία μέσα από την αλληλογραφία αυτήν και με τη σεπτή ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, του κυρίου Βαρθολομαίου, πήγαμε στο αρχαιοφυλάκιο του Πατριαρχικού Οίκου και εκεί από έρευνά μας βρήκαμε πάρα πολλά στοιχεία, κυρίως από το 17ο αιώνα και μετά. Στοιχεία αυτά είδαμε την λαμπρή πορεία της Ιεράς Μονής στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Είδαμε την προσφορά της, είδαμε το πόσο πολύ βοήθησε όχι μόνο στην πνευματική ανύψωση του υπόδουλου ελληνισμού, αλλά επίσης στην ανύψωση των γραμμάτων, στην βοήθεια των αγωνιστών του Ολύμπου. Πραγματικά την εποχή εκείνη το μοναστήρι εδώ επάνω στον Όλυμπο ήταν τόπος αναφοράς, ήταν τόπος στον οποίο ερχόταν ο κάθε πιστός και έβρισκε ανακούφιση, έβρισκε πνευματική παρηγορία και από εδώ έπαιρνε.
κοινότητα της Βιέννης δίδαξαν πατέρες και στη σχολή των Αμπελακίων. Τα μοναστήρια μας είναι πνευματική φάρη της πίστεως, είναι προπύργια της Ορθοδοξίας μας. Πραγματικά η συνεισφορά τους στην πνευματική ανύψωση του λαού μας είναι πολύ μεγάλη. Το μοναστήρι εδώ του Σπαρμού βοήθησε πάρα πολύ στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας με την πνευματική του προσφορά. Τα μοναστήρια είναι τόποι προσευχής, τόποι λατρείας του Θεού, τόποι στους οποίους ο πιστός προσεγγίζει το Θεό. Έτσι, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έβρισκαν μεγάλη ανακούφιση, μεγάλη ανάπαυλα όταν ερχόταν στο μοναστήρι εδώ. Ερχόταν να προσευχηθούν, ερχόταν να συνομιλήσουν με τους πατέρες, να πάρουν πνευματικές συμβουλές, ερχόταν να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, αλλά και επίσης ερχόταν να πάρουν θάρρος και δύναμη, διότι τα χρόνια ήταν όντως δύσκολα για όλους τους υποδούλους. Πάθητα του σώματος κατεμαράνας και των εχθρών κατεβάλεσας νικάλος τερότατε και δοχείων καθαρότης Τριάδος γεγέννησε παραϊδημέ. Οι πατέρες γνώριζαν πολύ καλά τη βυζαντινή μουσική. Έχουμε πολλά βιβλία, χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής, από τα οποία καταλαβαίνουμε ότι οι πατέρες είχαν ασχοληθεί πολύ με τη μουσική και όχι μόνο οι ίδιοι για να γνωρίζουν οι ίδιοι μουσική και να ψάλουν στο ναό, αλλά επίσης έκαναν και μαθήματα σε παιδιά που ερχόταν εδώ από τα γύρω χωριά, από τις γύρω κομοπόλεις και δίδασκαν και βυζαντινή μουσική, δίδασκαν την ψαλμωδία μας στα Ελληνόπουλα. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες εναντίον του τουρκικού ζυγού, το μοναστήρι έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως στις επαναστάσεις του Ολύμπου. Ο ιερός τόπος του μοναστηριού ήταν τόπος αναφοράς για τους αγωνιστές του Ολύμπου, ήταν τόπος στον οποίο ερχόταν οι αρματολοί και έβρισκαν εδώ και τροφές, έβρισκαν και τόπο να κρύψουν τα πολεμοφόδια τους, έβρισκαν τόπο για να κάνουν τις συνεδριάσεις τους και πραγματικά και το μοναστήρι αυτό αλλά και τα άλλα μοναστήρια του Ολύμπου ήταν τα προπύργια του αγώνος. Ήταν τα προπύργια από τα οποία ξεκινούσαν όλες οι επαναστατικές ομάδες και με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού έφεραν τα αποτελέσματα και έφεραν σιγά σιγά την απελευθέρωση του τόπου αυτού. Σημαντική προσφορά της Ιεράς Μονής στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας αποτελεί το περίφημο βιβλιοδετείο της Μονής, το οποίο έχει να αναδείξει δύο περίφημους βιβλιοδέτες, έναν στα μέσα του 17ου αιώνος, τον μοναχό Χρύσανθο, και έναν στα μέσα του 19ου αιώνος, τον ιερομόναχο Φιλάρετο.
Η μεγάλη ακμή της Ιεράς Μονής, που όπως είπαμε ήταν ο 18ος μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνος, έφερε αυτή τη λαμπρή πορεία της Μονής. Όμως σιγά σιγά άρχισε η παρακμή της, ώσπου τον 20ο αιώνα το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε. Οι τελευταίοι πατέρες εδώ είναι μέχρι το 1920. Από το 1920 και μέχρι το 2000, μέχρι τη στιγμή που επανδρώθηκε το μοναστήρι, ήταν η Ιερά Μονή κλειστή. Για 80 χρόνια παρέμεινε κλειστό το μοναστήρι και αυτό είχε και ως συνέπεια και τα κτίρια να αρχίσουν να υφίστανται φθορές, οι σκεπές να χαλάνε, τα πατώματα να σαπίζουν και εάν ερχόταν εδώ κάποιος θα έβλεπε ένα μοναστήρι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί εδώ ο τόπος να ξανακατοικηθεί. Όταν ως Μητροπολίτης Ελασσόνος ήρθε ο Βασίλειος, αυτός θέλησε όλα τα μοναστήρια της επαρχίας του να τα ανακαινήσει και να τα επανδρώσει. Εδώ στο μοναστήρι όταν ήρθε, όλοι τον συμβούλευαν να το ρίξει το μοναστήρι, γιατί όπως είπα η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη, το μοναστήρι ήταν έτοιμο να πέσει. Όλοι λοιπόν τον συμβούλευαν να το ρίξει και να αφήσει μόνο τον ναό, το καθολικό, να προσπαθήσει αυτό να συντηρήσει, ούτως ώστε να έρχονται οι άνθρωποι μία φορά το χρόνο να κάνουν την πανήγυρη της Μονής. Αυτός όμως ως φιλομόναχος, ως άνθρωπος του Θεού, ως άνθρωπος ο οποίος ήξερε τη μεγάλη ιστορία της Ιεράς Μονής και ήξερε την προσφορά των Ιερών Μονών, δεν θέλησε να κάνει αυτό, θέλησε να ανακαινήσει το μοναστήρι, έτσι το ανακαίνισε εκ βάθρων, έκτισε πάλι τα κελιά στην θέση που υπήρχαν, ανακαίνισε όλους τους χώρους της Μονής και έφερε το μοναστήρι σε κατάσταση που μπορούσε και πάλι να επανδρωθεί. Η επάνδρωση της Ιεράς Μονής έγινε το 2000 από μία ομάδα ιερομονάχων οι οποίοι ήρθαν εδώ στο μοναστήρι και συνέχισαν την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής μέχρι να έρθει το μοναστήρι στην κατάσταση που το βλέπουμε σήμερα, ανακαινισμένο και επανδρωμένο. Πραγματικά θα ήταν δυστύχημα να μην είχε ανακαινιστεί αυτή η Ιερά Μονή, αυτό το παλέφατο και ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού. Η πίστη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του κυρίου Βασιλείου, έφερε αυτό το μεγάλο θαύμα εδώ στον τόπο αυτόν. Σήμερα έρχονται οι άνθρωποι στο μοναστήρι, χαίρονται την ανακαίνιση της Μονής, μπορούν και πάλι να βρουν πατέρες στο μοναστήρι, στους οποίους εναποθέτουν τις αγωνίες τους, εναποθέτουν τα προβλήματά τους, παίρνουν συμβουλές για τη συνέχιση της πορείας τους, παίρνουν δύναμη και κυρίως παίρνουν την ευλογία του Θεού. Βασιλεία σου, μνήστη τιμών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Εμείς οι πατέρες που ζούμε εδώ στο μοναστήρι, είμαστε ευγνώμονες πρώτα στον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος μας αξιώνει παρά την αναξιότητά μας να υπηρετούμε το Άγιο Όνομά Του. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στον Σεπτόπιμενάρχη μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελασσόνος, τον Κύριο Βασίλειο, υπό τη σκέπη του οποίου ζούμε, εγκαταβιούμε εδώ στο μοναστήρι, είμαστε κάτω από τις ευλογίες Του, κάτω από την σεπτή παρουσία Του. Πραγματικά αισθανόμαστε μεγάλη ασφάλεια, αισθανόμαστε την αρχιερατική Του ευλογία και αυτό όλο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και εμείς τον προσωπικό μας αγώνα, αλλά και τον αγώνα συνέχισης της ιστορίας αυτής της λαμπρής Ιεράς Μονής. Νίστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Επίσης είμαστε ευγνώμονες στην σεπτή κορυφή της Ορθοδοξίας, στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Βαρθολομαίο, του οποίου το όνομα
μνημονεύουμε σε κάθε ακολουθία εδώ στην Ιερά Μονή ως Σταυροπηγιακή Μονή. Επισκόπου ημών Βαρθολομαίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ζούμε κάτω από τις ευλογίες Του και εμείς από εδώ από τον Όλυμπα ταπεινά ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να Του δίνει δύναμη και φωτισμό στο δύσκολο έργο που επιτελεί στο πηδάλιο της Αγίας Του Εκκλησίας. Την σύγχρονη ιστορία της Ιεράς Μονής την έχουν λαμπρύνει με την παρουσία τους διάφορα επιφανή εκκλησιαστικά και πολιτικά πρόσωπα. Η Ιερά Μονή είχε τη μεγάλη τιμή και ευλογία να την επισκεφθεί η σεπτή κορυφή της Εκκλησίας μας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η παρουσία του στην Ιερά Μονή μας ήταν στα πλαίσια της επισήμου επισκέψεώς του στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνος. Εδώ στην Ιερά Μονή πραγματοποίησε 2 διανυκτερεύσεις και αυτό πραγματικά καταγράφεται ως ένα πολύ μεγάλο ιστορικό στοιχείο στην σύγχρονη ιστορία της Μονής μας. Επίσης στην Ιερά Μονή μας επισκέφθηκε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρός Χριστόδουλος το 2004, καθώς και ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Ιερώνυμος. Επίσης, κατά καιρούς, από την Ιερά Μονή μας πέρασαν και την ευλόγησαν αρκετοί αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά και αρχιερείς του εξωτερικού. Ανάμεσα σε αυτούς, σημαντική θέση κατέχει ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας, ο κύριος Χριστόφορος, όπως επίσης και ο Μητροπολίτης Εσθονίας, ο κύριος Στέφανος, ο οποίος κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιερά Μονή μας άφησε εδώ και ως μεγάλη ευλογία λείψανα 2 Εσθονών νεομαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου και του Αγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ. Τον Οκτώβριο του 2007 το μοναστήρι μας είχε την ιδιαίτερη τιμή να δεχτεί την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Καρόλου Παπούλια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε έρθει προσκεκλημένος του Δήμου Ελασσόνος και του Μητροπολίτου Ελασσόνος του κυρίου Βασιλείου, είχε έρθει στην πόλη της Ελασσόνος για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Ελευθερίων της πόλεως. Μετά από την δοξολογία που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό και την παρέλαση που έγινε στο κέντρο της πόλεως, ήρθε στο μοναστήρι, ξεναγήθηκε από τους πατέρες και στη συνέχεια παρακάθεσε σε γεύμα της Μονής προς τιμήν του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας ο κύριος Βασίλειος θέλησε παράλληλα με την έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας εδώ στο μοναστήρι το 2007 να επανέλθει και η εφαίστειος εικόν της Μονής στη θέση της. Επειδή το μοναστήρι, όπως προείπα, ήταν εγκατελειμμένο για πολλά χρόνια και επειδή είχαν αρχίσει οι κλοπές στη Μονή, η Ιερά Μητρόπολης είχε διαφυλάξει πολλά κημήρια της Μονής σε χώρους της Μητροπόλεως. Όταν επανδρώθηκε και πάλι το μοναστήρι, ο σεπτός ποιμενάρχης μας θέλησε να φέρει την εφαίστειο εικόνα σε μία πολύ επίσημη ημέρα για το μοναστήρι. Έτσι λοιπόν συνδύασε με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μονή μας να έλθει και η εικόνα και πάλι στο μοναστήρι μας. Και από την ημέρα εκείνη ενθρονίστηκε μέσα στο καθολικό η εικόνα της Αγίας Τριάδος και μπορούν και έρχονται και την προσκυνούν όλοι οι πιστοί, αλλά και η εικόνα αυτήν φυλάγει το μοναστήρι, φυλάγει τους πατέρες και δίνει την ευλογία της σε όλη εδώ την περιοχή. Η Ιερά Μονή είναι ένα κλειστό κτηριακό συγκρότημα και από τις 4 πλευρές του. Στο κέντρο του συγκροτήματος αυτού βρίσκεται το καθολικό της Ιεράς Μονής,
βρέθηκε ακριβώς έξω από το κτηριακό συγκρότημα και κολλητά με αυτό βρίσκονται δύο πύργοι. Το καθολικό της Ιεράς Μονής μας είναι κτισμένο στο κέντρο ακριβώς του περιβόλου της Μονής. Είναι ένα κτίσμα ορθογώνιο που έχει την αρχιτεκτονική μορφή της μονόκλητης ξυλόστεγης βασιλικής, χωρίς τρούλου. Υπάρχει μαρτυρία του 19ου αιώνα ότι υπήρχε ένας θόλος, όπως το έγραψε κάποιος περί ηγητής, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είχε τρούλο την εποχή εκείνη, αλλά κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες ο τρούλος πρέπει να είχε πέσει και στη συνέχεια οι πατέρες έκλεισαν το καθολικό με την ξυλόστεγη σκεπή του. Το καθολικό μας χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, όπως χωρίζεται και κάθε καθολικό Ιεράς Μονής. Τα μέρη είναι πρώτα το Ιερό Βήμα, μετά ο Κυρίος Ναός, έπειτα ο χώρος της Λιτής και ο Νάρθηκας. Οι τοιχογραφίες που κοσμούν τον Ιερό Ναό είναι από το 1633. Είναι αρίστης τέχνης, είναι της κριτικής σχολής και σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ο καθαρισμός, η συντήρηση και η στερέωση των τοιχογραφιών του καθολικού. Δεξιά και αριστερά η αγιογράφηση χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες. Η πρώτη ζώνη από κάτω είναι η ζώνη στην οποία είναι αγιογραφημένη ολόσωμοι Άγιοι. Παρατηρούμε ότι είναι αγιογραφημένοι εκτός από οσίους που συνήθως αγιογραφούνται στις Ιερές Μονές, πολλοί στρατιωτικοί Άγιοι, και αυτό δικαιολογείται με το ότι η αγιογράφηση έγινε στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Κατά την εποχή εκείνη όσοι ναοί αγιογραφούνταν, οι αγιογράφοι συνήθιζαν να αγιογραφούν στρατιωτικούς Αγίους για να τους βλέπουν οι πιστοί και να παίρνουν από αυτούς δύναμη και να γνωρίζουν ότι κοντά τους έχουν Αγίους πολύ δυνατούς, Αγίους οι οποίοι είναι δίπλα τους στις δύσκολες στιγμές που ζούσαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Επίσης παρατηρούμε ότι σε αυτή την ζώνη των ολόσωμων Αγίων δεν υπάρχουν καθόλου αγιογραφημένες Αγίες γυναίκες. Και αυτό έχει την εξήγησή του, διότι το μοναστήρι ήταν πάντοτε αντρικό και οι μοναχοί που ζούσαν στο μοναστήρι έπρεπε να βλέπουν τα πρότυπά τους και αυτά να μιμούνται, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν Αγίες γυναίκες αγιογραφημένες. Οι Αγίες γυναίκες που είναι αγιογραφημένες στο καθολικό μας είναι ελάχιστες. Είναι καταρχάς η Παναγία μας που δεν μπορούσε βέβαια να λείπει και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία ως πολύ μεγάλη ασκήτρια. Και επίσης είναι και η Αγία Ελένη, η οποία με τον Άγιο Κωνσταντίνο είναι αγιογραφημένη ακριβώς δίπλα στην είσοδο του καθολικού. Επάνω ακριβώς από τη ζώνη των ολόσωμων Αγίων, η δεύτερη ζώνη αποτελείται από Αγίους Μάρτυρες της πίστεώς μας. Μια μικρή, στενή ζώνη, στην οποία όλοι οι Άγιοι που είναι αγιογραφημένοι είναι μάρτυρες της πίστεώς μας, και αυτό είναι συμβολικό, διότι και οι μοναχοί και αυτοί ζουν το μαρτύριο της συνειδήσεως και η μοναχική ζωή είναι ένα είδος μαρτυρίου, διότι ο μοναχός πάντοτε δίνει το αίμα του στην άσκηση και στην προσευχή. Στην τρίτη ζώνη των τοιχογραφιών, στον Κυρίος Ναό,
είναι αγιογραφημένη η ζωή του Κυρίου μας. Αρχίζει από το Ιερό Βήμα, που είναι η γέννηση του Κυρίου μας, πηγαίνει γύρω-γύρω και φτάνει μέχρι την Σταύρωση και μέσα στο Ιερό στην ανάληψη του Κυρίου μας. Επάνω από την είσοδο προς τον Κυρίως Ναό υπάρχουν τρεις μεγάλες παραστάσεις από τις θεομετωρικές εορτές της πίστεώς μας. Στο κέντρο ακριβώς επάνω από την είσοδο προς τον Κυρίως Ναό είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Δεξιά από την κοίμηση της Θεοτόκου είναι η γέννηση της Παναγίας μας και αριστερά είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Η τελευταία ζώνη, η τέταρτη ζώνη, είναι μια ζώνη με προφήτες. Όπως επειδή μεταγενέστερα στον Κυρίως Ναό προσετέθη η οροφή του ναού, έκρυψε αυτή την τελευταία ζώνη των προφητών και μέσα στον Κυρίως Ναό δεν φαίνεται αυτή η ζώνη, φαίνεται όμως σε αρκετά καλή κατάσταση, στη λιτή, όπως και στο Ιερό Βήμα. Τα θεματολογία έχουν και εικόνες της λιτής του Καθολικού. Ο ανατολικός τείχος ολόκληρος της λιτής είναι αφιερωμένος στην μέλουσα κρίση. Στο κέντρο ακριβώς της μεγάλης αυτής παραστάσεως είναι ο θρόνος στον οποίο θα καθίσει ο Ιησούς Χριστός για να κρίνει όλο τον κόσμο. Δεξιά του θρόνου, έτσι όπως θα καθίσει ο Κύριός μας, είναι αγιογραφημένος ο Παράδεισος. Και αριστερά είναι η κόλαση. Όλα αυτά είναι γεωγραφημένα με πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες πραγματικά όταν ο πιστός μελετήσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες της πολύ όμορφης παραστάσεως της μελούσης κρίσεως, πραγματικά η ψυχή του κατανήσεται και ο ίδιος παίρνει απόφαση να εντείνει τον πνευματικό του αγώνα, ούτως ώστε την ημέρα εκείνη της μελούσης κρίσεως ο Κύριος μας να του χαρίσει τον στέφανο της ζωής. Το κτηριακό συγκρότημα αποτελείται κυρίως από τα κελιά των μοναχών, όπως επίσης και από τους άλλους χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε μοναστήρι. Κύρια θέση, εκτός από το καθολικό και τα παρεκκλήσια της Μονής, κατέχει η τράπεζα της Μονής, η οποία έχει ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια. Έχει αγιογραφηθεί, έχει ευρεπιστεί και είναι ο χώρος τον οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά οι πατέρες. Επίσης, το κτηριακό συγκρότημα βρίσκεται το αρχονταρίκι της Μονής, είναι ο χώρος τον οποίο δέχονται οι πατέρες τους ευλαβείς προσκυνητές.
Επίσημος χώρος της Ιεράς Μονής είναι το Συνοδικό. Είναι ο τόπος στον οποίο γίνονται καταρχάς οι συνεδριάσεις των πατέρων, αλλά και ο τόπος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους επίσημους επισκέπτες της Ιεράς Μονής. Στην Ιερά Μονή υπάρχει μουσείο, κοιμηλιοφυλάκιο, στο οποίο διασώζονται κάποια από τα παλαιά κοιμήλια της Ιεράς Μονής. Διασώζονται εικόνες οι οποίες έχουν καθαριστεί, έχουν συντηρηθεί, σώζονται κάποια ιερά σκεύη, σώζονται αρκετά βιβλία από την παλαιά βιβλιοθήκη της Μονής. Όμως ο κύριος όγκος των κοιμηλίων βρίσκεται στη Μονή Ολυμπιωτήσης, όπου είχαν μεταφερθεί τα κοιμήλια την περίοδο που το μοναστήρι ήταν κλειστό, την περίοδο της εγκατάληψης της Ιεράς Μονής. Ο χώρος της βιβλιοθήκης αποτελεί καύχημα για την Ιερά Μονή μας. Είναι χώρος τον οποίον έχουμε συγκεντρώσει και συγκεντρώνουμε βιβλία, όχι μόνο θεολογικά, αλλά και διαφόρων άλλων επιστημών. Σημαντικός χώρος για κάθε μοναστήρι είναι και το γραφείο της Ιεράς Μονής, στο οποίο οι πατέρες εργάζονται και στο οποίο διαφυλάττονται τα έγγραφα της Ιεράς Μονής. Εκτός από το καθολικό μας, το οποίο τιμάται από ονόματι της Αγίας Τριάδος, το μοναστήρι έχει και άλλα παρεκκλήσια στους γύρω χώρους της Ιεράς Μονής. Από τα παλαιά παρεκκλήσια, παλαιότερο είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο έχει αγιογραφίες από το 1755. Είναι ένα μικρό παρεκκλήσιο μέσα στο χώρο της Μονής και είναι το παρεκκλήσιο στο οποίο γίνονται καθημερινά οι ακολουθίες των πατέρων. Επίσης, στο κημητήριο της Ιεράς Μονής σώζεται το παλαιό κημητηριακό παρεκκλήσιο ονόματι των Αγίων Πάντων. Συνηθίζεται στα μοναστήρια τα κημητηριακά παρεκκλήσια να είναι ονόματι των Αγίων Πάντων, διότι είναι πεποίθηση των πατέρων ότι πολλοί από τους κεκοιμημένους πατέρες της Ιεράς Μονής που έχουν ζήσει ανά τους αιώνες έχουν ανέλθει στους ουρανούς, έχουν βρει παρουσία κοντά στο θρόνο του Θεού. Και έτσι και αυτή την ημέρα των Αγίων Πάντων τιμούνται και οι πατέρες που έζησαν στο μοναστήρι, τιμούνται όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν με την προσευχή τους και με την άσκησή τους, αυτοί όλοι οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο θρόνο του Θεού, δεν γνωρίζουμε εμείς τα ονόματά τους, ο Θεός όμως τους γνωρίζει.
πατέρες από το μοναστήρι επάνω στο παρεκκλήσιο και τελούν τη Θεία Λειτουργία, στην οποία παρευρίσκονται οι στρατιωτικές αρχές της περιοχής, αλλά και ανεβαίνουν και πολλοί κάτοικοι εδώ της περιοχής και τιμούν την ημέρα αυτήν τη μεταμόρφωση του Σωτήρος επάνω στο βουνό του Ολύμπου. Που ζουν εδώ στην Ιερά Μονή. Της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών. Η Κύρια Πανήγυρης της Ιεράς Μονής είναι η Πανήγυρης του Αγίου Πνεύματος. Είναι κινητή εορτή, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος όπως είναι γνωστή σε όλους μας. Την ημέρα εκείνη εορτάζει το μοναστήρι, την ημέρα εκείνη έρχονται ευλαβείς προσκυνητές όχι μόνο από τη γύρω περιοχή, αλλά και από όλη τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, διότι από πάντοτε οι άνθρωποι αγαπούσαν το μοναστήρι, ερχόταν στην Πανήγυρη της Μονής κάθε χρόνο και αυτή η παράδοση συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Φιλάνθρωπε, επίσης, εκτός από την Κύρια Πανήγυρη της Μονής, που όπως είπαμε είναι του Αγίου Πνεύματος, το μοναστήρι πανηγυρίζει και εορτάζει την εορτή της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στις 31 Αυγούστου, όπως επίσης και στην εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στις 10 Φεβρουαρίου. Αυτές είναι οι πανηγύρις της Μονής, βέβαια και τα άλλα παρεκκλήσια που έχει η Μονή του Αγίου Νικολάου, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, των Αγίων Πάντων, του Αγίου Διονυσίου του Εν το Ολύμπου. Σε όλα αυτά τα πανηγύρια και τις εορτές έρχονται ευλαβείς προσκυνητές και συνεορτάζουν μαζί με τους πατέρες και τιμούν τους Αγίους οι οποίοι προστατεύουν και φυλάττουν πάντοτε την Ιερά Μονή. Ο Κύριος μας στο λόγο του προς τους Αποστόλους επεσήμανε ότι θα έρθει η ώρα που το Ευαγγέλιο θα εξαπλωθεί σε όλη τη γη. Και αυτό το βλέπουμε και εμείς στο μοναστήρι μας. Βλέπουμε ότι στον τόπο αυτό, στο βουνό του Ολύμπου, που παλαιότερα ήταν κέντρο της ειδωλολατρείας, σήμερα έχει γίνει κέντρο προσκυνήσεως του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτό το μαρτυρεί το μοναστήρι αυτό της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού, το οποίο είναι επωνόματι της Αγίας Τριάδος και στο οποίο έρχονται πιστοί από όλα τα μέρη της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό, ούτως ώστε να προσκυνήσουν, να υμνολογήσουν και να δοξάσουν το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εμείς αισθανόμαστε τιμή και ευλογία, αισθανόμαστε μεγάλη την ευθύνη που η Αγία Τριάδα μας επέλεξε ώστε να υπηρετούμε το όνομά της στον τόπο αυτό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι μπορούν να έρθουν στον τόπο αυτό προσκυνητές από παντού και να προσευχηθούν στην Αγία Τριάδα. Χαρά για μας είναι όταν έρχονται οι προσκυνητές,
όταν έρχονται να προσευχηθούν, όταν έρχονται να εξομολογηθούν, όταν έρχονται να συνομιλήσουν με τους πατέρες, να αναπαυτεί η καρδιά τους. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι μέσα στα καθήκοντά μας, να υποδεχόμαστε τους ευλαβείς προσκυνητές και να τους μεταδίδουμε τη χάρη του Αγίου Τριαντικού Θεού. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους πιστούς, η Αγία Τριάδα πάντοτε να τους ευλογεί, να τους χαριτώνει, να ευχηθώ στους προσκυνητές που έχουν έρθει στην Ιερά Μονή, πάντοτε η Αγία Τριάδα να τους συνοδεύει στη ζωή τους και ο Άγιος Τριαδικός Θεός να είναι Αυτός ο οποίος να κατευθύνει τον κόσμο μας, να τον κατευθύνει εις οδούς σωτηρίας και να τους χαρίσει την ουράνια βασιλεία Του.